επειδή τον ενημερώνουν, αλλά ήταν έτοιμο για τα ούτε. Εγώ δεν πιστεύω στους φράκτες. Ο φράκτης δεν ξέρει να κρίνει τίποτα. Και επίσης ο φράκτης είναι μέσα στο ελληνικό έδαφος. Εάν σου γραφωθεί ένα παιδάκι από την έξω πλευρά του φράκτη, που είναι ούτως ή άλλως μέσα στο έδαφος, να καταλάβω τι ακριβώς θα κάνει. Δεν είναι. Εντάξει, ακούμε, δεν τα ξέρουμε και καλά, γι' αυτό το εγώ έχω την άποψή μου. Έχω επίσης. Θεωρώ ότι όλα πρέπει να γίνονται μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου και τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχω δει φράχτη να προστατεύει ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά έλεγε για το φράχτη πριν να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, ο Νίκο Μερτζάνη. Τώρα λέει φράχτη. Γεράξω Κυριακό. Τώρα λέει να κάνω το φράκτιο. Ναι, ούτως ή άλλως αυτοδιαψεύδονται. Δεν είναι μόνο το διέψευσε ο κ. Δένδιας να τον κύριο Μητσοτάκη. Μα ο ίδιος με τις πράξεις του διαψεύει τον εαυτό του. Τη μία μέρα δείξει ότι δεν έγινε τίποτα στον Εύρο. Την άλλη μέρα καλεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Παναγιωτόπουλο. Τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Δένδια. Στέλνει στον Εύρο τον Χρυσοχοίδη μαζί με ενισχύσεις αστυνομικούς κλπ. Αυτό διαψεύδεται. Και σήμερα βγήκε και ο κύριος Δένδιας και είπε ότι ναι, κάτι έγινε εκεί πάνω. Επίσης, να ρωτήσω τον κυρία Κοντεβολόπουλο, έχει λάβει στα χέρια στα διαβήματα. Όχι, δεν μας τα δίνει. Αυτό πάλι δεν είναι. Το ρώτησα, Αντρέα, θυμάσαι προχθές που το ρώτησα και ήταν ένας τσακωμός εδώ μεταξύ μου και του Μαυρίδη. Για τα διαβήματα, τα διαβήματα τα ξέρει κανείς. Σκοτώθηκε εντός αγωγικών ο Μιλωνάκης με το Δένδια για το θέμα αυτό. Ζητούσε επίμονα ο Μιλωνάκης στα διαβήματα, γιατί εγώ του είπα τα ζητήσει, και δεν του τα δίνει. Για να καταλάβω, στο διάλειμμα γράφει και τους λόγους τους οποίους διαβεβαίωσε. Αν είναι γραπτό. Και το έκλεισε. Αν είναι γραπτό. Όχι, είπε. Έκανε δύο γραπτά και κάτι τηλέφωνα. Εγώ δεν ζητάω να τα δώσει δημοσιογραφικά. Όχι, στην Επιτροπή. Να τα δώσει στην Επιτροπή, να τα δώσει ακόμα. Αν και ρώτησε τον κύριο Πατρούγκαλο για να τη δώσει στην δημοσιογραφικά. Επίση, με ρώτησε και αυτή, επίση. Δεν είναι δυνατόν τη μία μέρα να μας λένε ότι η ύφεση θα είναι 5-5-10, 10-10 ανεβαίνοντα σκαλιά, να έχει βγει λαγκάτ και να λέει ότι η ύφεση θα είναι από 8 και πάνω στην Ευρώπη. Από 8 και πάνω, σήμερα σημερινή δήλωση είναι αυτή. Από 8 και πάνω στην Ευρώπη. Σήμερα επίσης θα πανηγυρίζουμε για το εξής. Φεύγω από το Εύρο, αλλά πανηγυρίζουμε για κάποια λεφτά μια πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρόταση λοιπόν, θέλω να το πω, δεν το άκουσα από κανένα κανάλι. Προβλέπει. Λοιπόν, δημοσιονομική πειθαρχία, προαπαιτούμενα και εποπτεία για τη σταδιακή αποδέλωση των πακέτων βοήθεια για κάθε χώρα. Σε αυτά που πανηγυρίζουμε, πριν από λίγο πανηγυρίζα, άκουσα πανηγυρισμού. Αναφέρει στα 32 δι. Βεβαίω, στα καινούργια. Αυτά που πανηγυρίζουμε θα τα πάρουμε, θα κάνουμε χρήση. Για να τα πάρουμε αυτά, υπάρχουν τα προαπαιτούμενα, η δημοσιονομική πειθαρχία. Να μείνουμε στον ευρωπαϊκό, το άκουσα. Είναι σημερινή, είναι στη λέτρα. Ναι, αλλά πήγαμε τώρα. Δεν αφημώνει ο Μαρτζέλο. Δεν άκουσα γι' αυτό, δεν άκουσα να μιλάω. Έχει παρασυρθεί από τον Κυριακό Βελόπουλο που τα δίνει όλα και τελικά χανόμαστε. Για τον Εύρο, ειδικά. Α δώσω να σου λεφόρε.